κλιματική αλλαγή και τα προβλήματα του περιβάλλοντος και της προστασίας του έχουν αναχθεί σε μείζον επίδικο των καιρών, αφορούν τη ζωή μας όχι στα πολύ με επόμενα χρόνια, αλλά και πολύ στα κοντινά μας ενδεχομένως. Και βλέπουμε ότι αυτοί που ξυπνάνε πρώτοι είναι οι νέοι. Είναι αυτή η μικρή κοπέλα από τη Σκανδιναβία, η οποία κατόρθωσε με τη δική της πρωτοβουλία να φτιάξει ένα τεράστιο κίνημα νέων με στόχο να αποτραπεί η κλιματική αλλαγή και να σταματήσουν αυτού του είδους οι δραστηριότητες ή δυνατόν οριστικά. Αυτό το μήνυμα το πήραν και πολιτικές δυνάμεις. Οι πράσινοι ανεβαίνουν και αυτό είναι σημαντικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εγγεγραμμένο στο πρόγραμμά του το οικολογικό πρόβλημα, την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Και συγκεκριμένα, παραδείγματος χάρη, ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακή εξοικονόμηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ήδη έχει αρχίσει να μπαίνει και να δρομολογείται. Το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με την όλη ενέργεια είναι σημαντικά περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει η ιδέα των ενεργειακών κοινοτήτων, όπου σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή μπορεί οι άνθρωποι μόνοι τους να συνεργαστούν ώστε και να εξοικονομήσουν ενέργεια και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ανακύκλωσης, που πρέπει περίπου να γίνει υποχρεωτική και περίπου να καταργηθεί οριστικά το πλαστικό. Και από εκεί και πέρα, αυστηροποίηση όλων των διεθνών όρων σε σχέση με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και άλλων τέτοιων επιβλαβών ουσιών στην ατμόσφαιρα, όλες οι χώρες να τις ακολουθήσουν και όχι όπως κάνει η Αμερική να πηγαίνει πίσω σε σχέση και με αυτά τα ελάχιστα που έχουν θεσμοθετηθεί μέχρι τώρα.